Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο φτιάχνω ένα μοντέρνο ξύλινο κομμωδίνο με τη βοήθεια του μαμούτ Multi. Τώρα, αυτό το μαμούτ έχει ακριβώς την ίδια δύναμη συγκόλλησης με το κλασικό μαμούτ το High Tack, αλλά δεν είναι τόσο παχύ. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Θα χρειαστούμε ράφι ελάτης 2 εκατοστών, καδρόνια σε 2 μεγέθη, γυαλόχαρτα, βερνίκι για παρκέ και μαμούτ Multi με το πιστόνι σιλικόνης Mammut Gun. Ξεκινάμε γυαλοχαρτάροντας όλη την ξυλία. Μην ξεχάσετε να ξεσκονίσετε καλά όλα τα ξύλα πριν το κόλλημα. Πάνω στα 4 μεγάλα καδρόνια βάλτε σημάδια στα 39 εκατοστά, χρησιμοποιώντας σαν δείγμα ένα από τα καδρόνια που θα ακολουθούν οριζόντια. Στα 4 μικρά καδρόνια, αυτά των 30 εκατοστών, βάλτε σημάδια ανά 4 εκατοστά, ώστε να ξέρετε πού θα περάσετε το μαμούτ Multi. Πάμε να ετοιμάσουμε το μαμούτ Multi. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε τη συσκευασία, βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το μαμούτ Multi στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και βάλτε το στην άκρη. Ξεκινάμε τα κολλήματα με τη δημιουργία των πλαϊνών πλαισίων. Τοποθετήστε τα μικρά καδρόνια ανάμεσα στα μεγάλα καδρόνια και σημαδέψτε τα σημεία που ενώνονται. Περάστε μαμούτ Multi. Και κολλήστε. Με ένα τρίγωνο βεβαιωθείτε ότι τα καδρόνια σχηματίζουν ορθή γωνία μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο κολλήστε και το απέναντι καδρόνι. Εφαρμόστε μία γραμμή μαμούτ Multi δίπλα στις γραμμές των 4 εκατοστών που σημαδέψατε προηγουμένως. Και ξεκινήστε να κολλάτε τα οριζόντια καδρόνια ευθυγραμμίζοντας στις γραμμές αυτές. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήστε και το δεύτερο πλαϊνό και αφήστε τα να στεγνώσουν για μία ολόκληρη μέρα. Ένας εύκολος τρόπος να αφαιρέσετε την κόλλα είναι να περιμένετε να στεγνώσει, να την κόψετε με το κοπίδι και να την αφαιρέσετε με σπάτουλα. Αυτός ο τρόπος είναι πιο καθαρός, καθώς η κόλλα δεν απλώνει πάνω στο ξύλο. Αφού στεγνώσουν καλά τα πλαϊνά, τοποθετήστε το ράφι στην ίδια ευθεία με το κάθετο καδρόνι και περάστε σημάδια. Περάστε σημάδια και στην κάτω πλευρά του ξύλου που θα αποτελέσει το καπάκι. Πριν βάλετε το μαμούτ Multi, μπορείτε να κόψετε την μύτη εφαρμογής με τον ειδικό κόφτη, ώστε να βγαίνει μεγαλύτερη ποσότητα κόλλας. Τώρα περνάτε άνετα μαμούτ Multi στα σημάδια των πλαϊνών. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση τοποθετώντας το ράφι ανάμεσα στα δύο πλαϊνά. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οι μάντες για να μην κουνηθούν τα ξύλα μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Τέλος, κολλήστε το καπάκι και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για μία ολόκληρη μέρα. Κάντε ένα τελικό τρίψιμο όλο το κομμωδίνο και περάστε 2 με 3 χέρια για αλυστερό βερνίκι για πατώματα, ώστε να έχει αντοχή. Έτοιμο! Το έπιπλο αυτό, εκτός από κομμωδίνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βοηθητικό τραπεζάκι στο σαλόνι. Με γεια!